να πάμε τώρα στον τουρισμό, να πάμε σε ένα δημοσίευμα του Guardian που αποθεώνει μια άγνωστη παραλία της Κρήτης, σωστά Εύη? Πολύ σωστά. Βλέπουμε και το σχετικό δημοσίευμα στο guardian.com, το οποίο βεβαίως με το που ανέβηκε προκάλεσε αναβρασμό, καθώς η παραλία Μαζιδά Άμμος στον Ξερόκαμπο Σιτίας αποθεώνεται από την αρθρογράφο Ρέιτσελ Μπι, η οποία υπογράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εντυπωσιακή, όπως αναφέρεται, θα δούμε και την επόμενη φωτογραφία που ουσιαστικά γίνεται αυτό ακριβώς. Είναι το τελευταίο winning tip, δηλαδή το τελευταίο και το πιο σημαντικό. Εντυπωσιακή, σίγουρα ανάμεσα στις κορυφαίες στον κόσμο, με ονειρεμένα απαλή λευκή άμμο και γαλανά καθαρά νερά, το τοπίο είναι τόσο πανέμορφο που θα σας κάνει να δακρύσετε από χαρά. Αναφέρει χαρακτηριστικά και σημειώνει βεβαίως ότι πρόκειται για μια παρθένα και ήρεμη παραλία. Λίγοι την ξέρουν, οπότε αποφάσισε να τη μοιραστεί. Υπάρχει παραλία και στο Ξερόκαμπο που να μην είναι ειδηλιακή και όμορφη? Δεν υπάρχει. Κρυφή όμως, που να μην την ξέρουν πολύ. Το μόνο υπάρχει, εννοείται πως υπάρχει, αλλά είναι για την ποιότητα, λέω, του νερού. Συμφωνώ, Μαζιδά Άμμος στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Λιμπέριο, πρόεδρο ΔΟΚΑΣ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σιτίας. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λιμπερίου? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας, καθώς έχουμε στα χέρια μας ένα δημοσίευμα του Guardian που για ακόμα μία φορά αποθεώνει τη Σιτία, την Ανατολική Κρήτη, την περιοχή σας. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας. Είναι γεγονός ότι η Σιτία έχει πάρα πολλές ομορφιές, ο τόπος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο Ξερόκαμπος απέχει μόλις 40 λεπτά από τη Σιτία. Το δημοσίευμα δεν μπορούσε να τα περιγράψει όλα, ούτε τη μυρωδιά του τόπου, ούτε την άβρα των ανθρώπων. Ο Ξερόκαμπος είναι κάτι το μοναδικό, μαζί με τις υπόλοιπες παραλίες της Σιτίας, είμαστε περήφανοι για αυτές και περιμένουμε κόσμο να τις δει από κοντά. Μάλιστα. Πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν? Είχαμε επαναλάβει τη συζήτηση, πραγματοποιήσει μάλιστα μια αντίστοιχη συζήτηση, για να είμαι ακριβής, πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ανατολική Κρήτη? Πάνε αρκετά καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Τα ξενοδοχεία για αυτό το τριήμερο πραγματικά είναι όλα γεμάτα. Οι εστιατόρες αισιοδοξούν ότι θα κινηθούν λίγο τα πράγματα. Είναι βέβαια όλοι σφιγμένοι, γιατί με 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη αντιλαμβάνεσαι ότι δύσκολα μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος. Οπότε φαντάζομαι πηγαίνει κάπως πίσω ο εσωτερικός τουρισμός και οι εσωτερικές μετακινήσεις. Ξέρετε, γιατί η Σιτία διαχρονικά από τον Απρίλιο μέχρι και τον Νοέμβρη είχε φανατικούς κριτικούς από τα Χανιά, από την Κίσα, μου γνωρίζω περιπτώσεις που πήγαιναν στη Σιτία. Οπότε η αύξηση στη βενζίνη, φαντάζομαι, πηγαίνει κάπως πίσω. Στα καύσιμα πηγαίνει κάπως πίσω αυτές τις μετακινήσεις. Κοιτάξτε, το φοβόμαστε, γιατί και πέρσι και πρόπερσι που είχαμε την πρώτη χρονιά με τον κορονοϊό, μας στήριξαν πάρα πολύ οι κριτικοί και οι Ηρακλειώτες. Ερχόντουσαν για Σαββατοκύριακο, ερχόντουσαν μονοήμερες. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Οι τιμές όμως των ξενοδοχείων των καταλυμάτων είναι πολύ καλές και οι τιμές επίσης των εστιατορίων είναι σε καλά επίπεδα. Κάποιος στη Σιτία μπορεί να κάνει τον μπάνιο του στην παραλία της Σιτίας και να πιει τον καφέ του με 3 ευρώ την ξαπλώστρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ακριβό. Από εκεί και πέρα συνεχίζει να υπάρχει σύνδεση καθημερινά με Aegean Airlines με την Αθήνα. Αναμένουμε αυτή την εβδομάδα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια του High Speed για τα Δωδεκάνησα και από τον επόμενο μήνα 2 φορές την εβδομάδα και για Κυκλάδες. Οπότε και ο εσωτερικός τουρισμός θα κινηθεί και στη Σιτία. Ποιες αγορές στηρίζουν τη Σιτία φέτος? Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Έχουμε και κάποιες περιοχές κυκλικά, δηλαδή λίγο Πολωνία. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια πριν 2 χρόνια για επαφή με τη Ρουμανία, που πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα αποδώσει. Αισιοδοξούμε, αλλά κυρίως τους Έλληνες που τους θέλουμε και μας αγαπάνε πολύ εδώ στη Σιτία. Ελλείψεις σε προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις καταγράφεται? Υπάρχουν ελλείψεις. Γεγονός είναι ότι ο κόσμος τα 2 χρόνια του κορονοϊού έκανε μία κατεύθυνση και σε άλλα πράγματα. Έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι κινούνται προς την κατεύθυνση των νέων αγροτών. Αλλά πιστεύω ότι ο τουρισμός μας είναι η βιομηχανία μας, είναι το εργαλείο της Σιτίας
και σιγά σιγά θα καλυφθούν οι θέσεις και ο κόσμος θα έρθει εκεί που θέλει. Και βέβαια σημαντική έτσι καλοκαιρινή δράση, τα Κορνάρια 2022, ένα καλοκαίρι γεμάτο με πολιτισμό, δράσεις και βεβαίως εκπλήξεις για όσους βρεθούν στη Σιδεία. Βεβαίως και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό. Φέτος θα πραγματοποιηθεί μετά από 2 χρόνια απουσίας το 8ο φεστιβάλ, Μεσογειακό Φεστιβάλ, και σας προσκαλούμε να έρθετε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή 1-2-3 του Ιούλη. Από εκεί και πέρα ο Δοκάς έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συνεργασία με το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σιτίας, παραστάσεις για μικρούς, παραστάσεις για μεγάλους. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 2 θεατρικές παραστάσεις από την περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε 2-3 αθλητικά event, όπως είναι τουρνουά 3-on-3, αλλά και σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Θα έχουμε επιτέλους τα πανηγύρια μας, που μετά από 2 χρόνια υπήρχε απουσία για αυτά, σε αυτά. Τα χωριά μας θα γεμίσουν και πάλι, οι εταιροδημότες θα έρθουν και νομίζω ότι θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλούσιος προγραμματισμός. Ακριβώς. Και θα ικανοποιηθούν όλα τα γούστα. Και καλή διάθεση, Σιτία. Κύριε Λιμπερίου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε να έρθετε να τα δείτε από κοντά. Να τα το νιώσετε. Μόνο σίγουρο είναι αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς, λοιπόν.